Πέμπτη πρωί με την δυνατή αυτή βροχή μπορούμε να δούμε τις συνθήκες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή πρόσφυγες μέσα στο ελληνικό κήπο. Ένα ψωμί του τόστ με μερέντα, από ό,τι βλέπω, τα μικρά παιδιά και όλη η οικογένεια πάνω στις κουβέρτες. Το μωρό είναι ξυπόλυτο. Για τέσσερα παιδιά μέσα σε μια αυτοσχέδια σκηνή, άλλη δίπλα στην παιδική χαρά εκεί που έχουν βάλει φωτιά για να ζεσταθούν. Προσέξτε το μωρό το οποίο κοιμάται δίπλα στο παιδάκι αυτό, ενώ η βροχή μένεται δίπλα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στους άλλους στην άλλη παιδική χαρά. Και δύο, μια τέντα από τον ΟΗΕ και όλη η οικογένεια στρωματσάδα μέσα στη βροχή. Αφγάν, Αφγάν, Φαρσί, 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 Αφγανιστάν, Φαρσί. Οτιδήποτε μπορεί να τους καλύψει από τη βροχή, όπως αυτοί εδώ οι οποίοι και έχουν κάνει ένα αυτοσχέδιο καπνιστήριο. Σουρία, Ιράν, Ιράν. Όλες οι φυλές του Ισραήλ εδώ. Μέσα από αυτές τις σκηνές που βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι. Ενώ αυτή είναι η κατάσταση με τη λασπουριά μέσα δημοτικό κήπο. Όλες οι σκηνές έχουν μέσα ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά αυτές του ΟΗΕ αντέχουν στη βροχή. Οι μικρές δεν ξέρω. Ενώ αρκετοί έχουν καταφύγει στο αναψυχτήριο εδώ και άνθρωποι στο καταφύγιο κατά από τις τέντες. Μπορεί να μας κάνει εντύπωση γιατί μέσα στη βροχή αυτή εδώ μας χαιρετούν και μας κάνουν το σήμα της νίκης. Λοιπόν, είναι ο Ρεβίσι, πιο πολύ είναι Αφγανοί, οι οποίοι δεν έχουν μάθει τη ξενοδοχεία αλφα κατηγορίας. Παρά τα αυτά, κοιτάξτε, ποια είναι η κατάσταση. Το μωρό βλέπετε έχει ανάγκες. Κάποιος πρέπει να μιλήσει για τους εθελοντές. Κοιτάξτε ποιες είναι οι συνθήκες. Με τι είναι καλεμένος ο πρόσφυγας. Τι είναι αυτό που πήρε τώρα, τι πήρε. Αντιβυζικό. Μάλιστα, αντιβυζικό. Κοιτάξτε πως έχει η κατάσταση.
Συρία. Συρία. Αφγάν. Αφγάν. Αφγάν, Φαρσί. Φαρσί. Όλοι είναι Φαρσί. Χαιρετίσματα μέσα από το σκηνή. Δεν ξέρω με η πολιτεία που είναι. Αλλάζουμε χώρο και μεταφερόμαστε στο κτίριο του Δήμου, το οποίο είναι πίσω το Δημαρχείο, όπου είναι ένα σημείο στο οποίο γίνεται και ταυτοποίηση, συνεχίζεται η ταυτοποίηση. Μπαίνει ένας αριθμός πάνω στο χέρι τους και μετά μπορούν να φύγουν. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται φωτογραφίες. Αυτή είναι η κατάσταση. Άνθρωποι παστομένοι. Μπορεί κανείς να μετρήσει μικρά παιδιά? Λαοί με πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας. Ολόκληρες πόλεις που σπιτώνονται. Αυτή είναι η εικόνα πίσω το Δημαρχείο. Στην ουρά για ταυτοποίηση. Και λιμενικοί και αστυνομικοί, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από το χαμό να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό το δράμα πώς μπορεί να περιγραφεί? Κι όμως δεν ήταν δύσκολο αυτές οι σκηνές να προβλεφτούν, έτσι. Εκείνο το οποίο δεν είχε προβλεφθεί ίσως, είχε μεγάλη σημασία, είναι ο αριθμός των ανθρώπων. Μιλάμε για χιλιάδες. Εδώ είμαστε μόνο σε ένα κέντρο του πίσης. Υπάρχουν κι άλλοι. Και είναι άλλη μία εικόνα πίσω από το Δημαρχείο. Και σιγά σιγά ας μεταφερθούμε μπροστά από το Δημαρχείο. Δεν νομίζω να σοκάρουν πια οι εικόνες, έτσι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάκοποι από τη νύχτα. Είναι απλωμένοι
όπως βλέπετε. Οκτώβρης 2015. Αν τους έχουμε εδώ και στην παρέλαση θα είναι πολύς ο κόσμος. Συμβαίνουν πέραξη του Δημαρχείου, Πόρτα Ματζόρε. Το έχει φαίνεται η μοίρα αυτού του κάστρου να φιλοξενεί πρόσφυγες. Ίδιες εικόνες με άλλα πρόσωπα, ελληνικά αυτή τη φορά, είχαμε το 1922. Στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Για να περπατήσουμε πρέπει να περάσουμε πάνω από ανθρώπους. Προσέξτε. Σαν τους τρογλωδίτες. Σήκουμε και περπατάμε. Μην σας παραξενεύει το χαρούμενο. Είναι στην ελευθερία. Μπορεί να είναι μέσα στη ΣΤΟΑ, αλλά δεν ακούνε βόμβες. Αυτές τις εικόνες τις είδαμε και χθες το βράδυ. Απλά επαναλαμβάνουμε. Τι κατάσταση. Κάτι μαζεύουν τα παιδιά τώρα, δεν ξέρω τι μιλάνε. Λοιπόν, υπάρχει και εκνευρισμός. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το χθες δεν υπήρχε, ήταν μέχρι πάνω ο κόσμος. Αυτή πάντως είναι η είσοδος της Δημαρχίας και σήμερα.